τώρα, τα 4,5, τα 2,5 να πω, κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, αρχίζουν να τους φταίνε. Μία, η μύθη του ΕΣΟΠ, που ο λαός μας τις λέει ακόμα και μέσα στα καφενεία. Ακόμα και αυτός που δεν πήγε δημοτικό ξέρει τους μύθους του ΕΣΟΠΟΥ και κάνει τις ανάλογες παραβολές. Δεύτερο, τις φταίνε τα πουλιά του Twitter. Μέχρι και γι' αυτό έβγαλε ανακοίνωση βουλευτής τους. Τρίτο, σε εκπομπή που ήμουνα έφταιγαν εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας οι τηλεφωνήτριες στο κανάλι. Γιατί ήταν ΣΥΡΙΖΕΕΣ και έβγαζαν μόνο αυτούς τους πολίτες που διαμαρτύρονταν για τις μνημονιακές πολιτικές. Σε άλλο δημοσιογράφο προχθές, σε άλλον νεοδημοκράτη προχθές που ήμουνα σε εκπομπή, αυτόν του έφταιγαν οι δημοσιογράφοι που έβαζαν δύσκολες ερωτήσεις. Σήμερα, χθες, διαπιστώσαμε ότι τους φταίει η Ραχίλη Μακρύ για δήλωση που έκανε και την οποία με διευκρίνηση η ίδια έκλεισε το θέμα. Okay. Όλα τους φταίνε. Άδεια στον κύριο Παπαδημούλης. Λέω λοιπόν, όλα τους φταίνε στη Νέα Δημοκρατία και στα μνημονιακά κόμματα, αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι ένα είναι το βασικό που φταίει για τη συρρήκνωση της πολιτικής τους επιρροής και για την εκτείναξη του ΣΥΡΙΖΑ. Οι μνημονιακές πολιτικές τους, που οδήγησαν εκατομμύρια συνανθρώπους μας να χάσουν δουλειές, εισοδήματα, μισθούς, συντάξεις, να χάσουν τα σπίτια τους, να χάσουν τα παιδιά τους που έχουν φύγει στην ξενιτιά για δουλειά και που οδήγησαν και 6.000 συμπατριώτες μας να αυτοκτονήσουν γιατί δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα λόγω αυτών των πολιτικών. Αυτό φταίει. Και οι πολίτες με την ψήφο τους και ο λαός μας με την ψήφο του στις 25 Γενάρη θα κάνει την σχετική κάθαρση, την πολιτική κάθαρση, τιμωρώντας τις μνημονιακές δυνάμεις και αναδεικνύοντας το ΣΥΡΙΖΑ πρώτο. Μάλιστα. Και με πλειοψηφία στην Βουλή, με κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Λέω το εξής ότι...